Ζέρο δεν μπορεί να κόψει την προσπάθεια του Λαζαρίδη που θα γυρίσει σωστά την μπάλα. Θα βγει και ο Καραγκιολίδης και θα σταματήσει το Βελίν. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ενέργεια του Λαζαρίδη από τα δεξιά στο πρώτο. Εδώ βλέπετε και πάλι τη φάση. Πολύ ωραίο το πέρασμα. Κακό ανοιχτό κοντρόλ από το Βελίν. Βγαίνει σωστά στα πόδια. Ρόβας. Μεγάλη παλιά για τον Νευρωτή. Θα περάσει. Το κυνηγάει και διώχνει την μπάλα ο Ταταρίδης πρώτα. Κόρνερ είναι. Υπάρχει κάτι άλλο. Αν έκτοσαν και πλάγιο να δω. Πλάγιο λέει ο επόπτης. Μεγάλη μπάλα διαγώνια για τον Κακόλ. Σωστή είναι. Ο Βραζιλιάνος είναι να περάσει και τα καταφέρεις. Το σούτ με το αριστερό του πλέσσερ της Παλαινάουτ. Ο Σουτς κάτι εδώ. Φέρνει σωστά την μπάλα στο αριστερό, αλλά έχει γίνει πλέον το αριστερά το κορμί. Την μπάλα φεριά του είναι καλή ενέργεια του Μπρέσεβιτς όμως. Η πρώτη φορά. Μεγάλη αυτή τη φορά που στο δεύτερο δοκάρι. Βλέπει ο Καραγκιολίδης, πολύ κακή εκτίμηση από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Είχε σαν αποτέλεσμα τεράστια ευκαιρία με τον Γεωργιάδη, τον αρχικό του Αγροτικού Αστέρα. Πες γρήγορα ο Γεωργιάδης θέλει να παίξει μάλλον γρήγορα. Εδώ είναι η φάση, κερδίζει στον αέρα και το Πενταβράκι αν δεν κάνω λάθος. Ή ο Ρόβας ήταν. Ο Ρόβας ήταν. Να μην παίζει γρήγορα τον Πενταβράκι και να μην αρέσει αυτό στον Δέλα που τον βλέπω. Για να δούμε. 26 λεπτό. Βλέπουμε τον Κροντή. Κεφαλιά του Τσιρίλο. Παρέμβαση. Μπάλα πάρα πολύ καλά. Έχει εγκλωβίσει την ΝΑΕΚ. Και την έχει προχωρήσει σε ένα πολύ στατικό παιχνίδι. Ωραία είναι για τον Βελίνη. Παίρνει θετικότερα από το τάκλινγκ που ήταν ο Ρόβας. Περνάει και τον Κορδέρο. Βελίνης είναι μόνος του. Θέλει να περάσει και δεύτερη φορά τον Τσιρίλο και εκεί. Όπως εδώ είναι η φάση με τον Βελίνη να περνάει από τον Βελίνη μπροστά του. Τρεις στην ακρίβεια. Το ένα με τη βοήθεια της τύχης. Περνάει και τον Καγκελίδη και δεν περνάει. Κακό λοιπόν. Κακό. Πολύ κακό το φάουλ του. Μάλλον περνάει άλλο. Και πάλι εδώ. Πιο αδύναμη την μπάλα από όσο την ήθελε ο Μεσίνιος Μπακ. Μπαλιά του στο δεύτερο δοκάρι δυσκολεύει τον Ταραρίδη, ο οποίος θα απομακρύνει σε κόρνερ. Προφανώς μη γνωρίζοντας τι έχει στην πλάτη το ο συμπαίκτης στο δεξί μπακ. Αργυρίου παίζει γρήγορα για εκ το κόρνερ. Στην στο πέναλτι. Ψαλιδάκι από τον πρέσβη της μπάλα είναι out. Του θα δίνει το δικαίωμα να κοπεί, αλλά θα πάρει ο Πλατέλας. Θα μπει μόνος του από τα δεξιά. Εδώ τι υπάρχει, κάρτα στον Πλατέλα δείχνει ο Γρανάς. Χέρι, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται ο Γρανάς. Αν είναι για φάουλ, θα κάνει φάουλ με το χέρι. Γιατί αν ήταν να του σταματήσει για να δώσει το έτοιμο, να δείξει κάρτα. Για να δούμε εδώ. Βάζει το χέρι με το δεξί, δεν πρέπει να παίρνει μπάλα με το πόδι πάντως. Ο Τριανταφυλλίδης δεν βλέπω πουθενά να παίρνει μπάλα, ούτε με το χέρι. Και προσπαθεί να μεταφέρει το παιχνίδι στην αιστεία του αντιπάλου, κάτι που δεν κάνει και μόλις βλέπαμε ότι δεν έχει βρεθεί να απειλείται η ΑΕΚ. Εδώ κάνει μεγάλη φάση με τον Λαζαρίδη από το Κοσοστέρας. Να και τον Κουκουλέκη. Λαζαρίδης, το τσιγείλο μπροστά του, είναι μέσα στην αιστεία της ΑΕΚ. Λαζαρίδη σου κάνει άλλο μπάλα. Όχι κόρνερ, έχει βρει σε πόδι του ΑΕΚ. Και η μπάλα είναι κόρνερ σε αυτή την προσπάθεια του Λαζαρίδης. Ωραία για τον Κορδερό. Και αυτός πολύ πιο ωραία στον Πλατέλα. Πλατέλας έχει πει, με το αριστερό θα σουτάρει. Η μπάλα είναι out. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είχε το περιθώριο να πασάρει την μπάλα στον Μπρέσεβιτς. Νομίζω όμως ότι σωστά παίρνει την πρωτοβουλία εδώ ο Πλατέλας. Πάει στο μέσα του ενός, φέρνει την μπάλα στο καλό του, ναι, και σουτάρει, η μπάλα είναι out. Υπήρχε επιλογή του Μπρέσεβιτς, αλλά παρότι λογικά τελείωσε τη φάση. Δεν άφησε να περάσει από εκεί ο Ρόβας. Μεγάλη μπάλα νομίζω ότι ήταν offside, ο Βερίνης δεν είναι, αλλά νομίζω ότι ήταν offside ο Κρυστάλλης που σε αυτόν πήγαινε η μπάλα νωρίτερα. Δεν πιάνει. Θα καταλήξει τον Αργυρίου που σηκώνει σωστά την μπάλα για τον Μπρέσεβιτς. Θα κάνει την κεφαλιά out.
Αλλά Κοκλού θα γεμίσει. Εκεί πήρε ο Πρέσερ, θα πάρει την κεφαλιά. Στο ύψος της περιοχής τροφοδότησε ο Αλάκογλου τον Κροάτη Φορ. Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα δεν του κατοχατήρει, πήγε πιο ψηλά από ό,τι θα ήθελε. Η μπάλα που δεν πήγε, εκεί που στόχευσε. Ψάξει το πόδι του, όχι θα βρει τον Πλατέλα μόνο του. Η παλιά είναι μοναδική για γκολ, δεν θα τα καταφέρει ούτε ο Αργυρίου στην επαναφορά. Έξαλλος ο... τους εξάγνωσας του ΣΑΕΚ, περίμενε ένας από τους περάσματά μας, εδώ είναι. Α, και εδώ είναι η φάση με τον Πλατέλα που δεν μπορεί ο Μπρέσερ της πρώτα και μετά ο Τσεβάς, ναι, να της προσταθεί και εδώ είναι η φάση με τον Κορδέρο. Αλλά ότι δεν υπάρχει κάτι. Βγάλει με το αριστερό, καλή σέντρα, κεφαλιά, μπάλεν out. Δεν μπορεί, τρίτη φορά με το κεφάλι απειλεί ο Μπρέσεβιτς, αλλά δεν μπορεί να βρει στόχο. Ήταν εξαιρετική η παλιά του Κατασιάδης, θα την προλάβει. Τσεβάς προσπαθεί να κερδίσει, δεν θα το καταφέρει, η παλιά είναι για τον Λαζαρίδη. Για τον Κρυστάλλι, με συγχωρείτε. Ο Λαζαρίδης θα γυρίσει στο δεύτερο δοκάρι, σουτ, γκολ. 1-0 για τον Αγροτικό Αστέρα στο 16ο λεπτό από αυτή την προσπάθεια του Κρυστάλλι, αυτό το τελείωμα του Κρυστάλλι, πολύ εύκολο. Όσο πρέπει τη σηκώνει υπέροχα, βρίσκει στο κατάλληλο σημείο ο Κρυστάλλης με τον κατάλληλο τρόπο και τελειώνει τη φάση όπως θα έπρεπε. Καθόλου ωραία βάζει το πόδι το πλασέ για να βρει την μπάλα γεμάτα. Έχουν άλλα ακόμα replay. Είναι αυτός που δίνει την μπάλα στο Λαζαρίδη, αυτός την παίρνει από τον Λαζαρίδη και την τελειώνει τη φάση. Πολύ ωραία. Σε εκείνο που ξέρει να την κρατήσει καλά, ο Λαζαρίδης είναι αυτός βέβαια. Τι πηγαίνει πολλές μπάλες σήμερα. Και αυτό τι κάνει, περάσει και το Γεωργιά. Αργυρίου θα το σταματήσει, θα κερδίσει την κόντρα. Και είναι 2-0 για τον Αγροτικό Αστέρα από την ενέργεια του, Λαζαρίδη. Και είναι σίγουρα κορυφαίος του γηπέδου. Εδώ είναι ο Λαζαρίδης και η πολύ ωραία του ενέργεια. Εδώ θα έχει και λίγο την τύχη, αλλά τύχη. Πάει με αυτούς που επιμένουν να την ψάχνουν. Και αυτό έκανε να ζαρίσει σε πολλές φάσεις σήμερα. Πάρα πολλά προβλήματα στους Πεφεσάιτ. Με την μπάλα σε ποιον? Στο Τσεβά. Σου την μπάλα είναι άλλο πάντως. Ο Αργυρίου ήταν αυτός που επιχείρησε αυτό το σουτ. Εύκολες μπάλες οι μεγάλες αυτές για την Καρατασιάδη. Που είχε αποδείξει όλη τη μέρα. Και εδώ ολοκληρώνει την αναμέτρηση με τον Αγροτικό Αστέρα να πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη στην παράταση. Δύσκολη νίκη και δύσκολη μέρα βέβαια πλέον για την ΑΕΚ. Δύσκολη νίκη για τον Αγροτικό Αστέρα που έψαξε όμως την νίκη, έτσι να είμαστε ειλικρινείς.